Επί τη ευκαιρία που εισήλθαμε μέσα στην κατανυκτική αυτή περίοδο του Τριωδίου και διότι όπως ξέρετε δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε από την νεκρά αυτή γωνία τους πειρασμούς του Κυρίου οι οποίοι μένουν ανερμήνευτοι σχεδόν και απρόσεκτοι που μεσολαβούν μεταξύ της βαπτίσεως του Κυρίου και του δημοσίου βίου και αυτά είναι στο τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου και του Λουκά. Θα ήθελα απόψε να θίξω ένα θέμα το οποίο ξανά το είχαμε θίξει παλαιά, ίσως προ 10 ετών, 15 ετών, δεν ξέρω πόσο. Αυτό που το οποίο αναφέρεται στο πέμπτο κεφάλαιο του Ματθαίου, που είναι οι μακαρισμοί, οι λεγόμενοι του Κυρίου, ή η επί του όρου στη λεγόμενη ομιλία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με παρακολουθήσετε, διότι πιστεύω ότι ένα μέρος μόνον διαβάζει από τους ακροατάς γραφή. Οι άλλοι δεν διαβάζουν. Πάντως θα ήθελα και στους άλλους που δεν διαβάζουν να πω το εξής, ότι αν δεν έχουν χρόνο ή δεν έχουν κέφι, δεν τους αρέσει παραδείγματι, δεν τους προκαλεί κανένα ενδιαφέρον η γραφή, ας καταδεχθούν να διαβάσουν το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο του Ματθαίου. Αλλά όχι μόνο να το διαβάσουν, αν ήταν δυνατόν και να το εφαρμόσουν. Ας την αφήσουν την υπόλοιπη γραφή. Ας αφήσουν την Παλαιά Διαθήκη και την υπόλοιπον καινήν. Και όλα τα κεφάλαια τα οποία υπάρχουν εκεί. Ας σταθούν μόνο στα τρία αυτά κεφάλαια. Στο πέμπτο, στο έκτο και στο έβδομο του Ματθαίου. Και να φροντίσουν να το εφαρμόσουν, να τα εφαρμόσουν. Και να γνωρίζουν ότι εκ προημίου δεν θα είναι απλώς στον Παράδεισο, αλλά στην Ομόνια του Παράδεισου. Εκεί μέσα υπάρχει η πιο λεπτή διδασκαλία. Μαζί με την ορθή πίστη δίδεται το νόημα, ο μύθος, πώς θα σκεφτείς και με αυτά που θα πράξεις. Διότι όπως ξέρετε, μόνο ορθοπιστία δεν σώζει. Χρειάζεται και ορθοπραξία. Τα δύο αυτά διακριτικά, τα οποία συνθέτουν την εορτή άλλωστε της ερχομένης Κυριακής της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, το πέμπτο κεφάλαιο λέγω αρχίζει με την λεγόμενη επί του όρους ομιλία την οποία έκαμε ο Χριστός μας. Ειδών λέγει τους όχλους ανέβει στο όρος των μακαρισμών. Είναι, δεν ξέρω πώς έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, μετά την Τιβεριάδα που προχωρούμε πέρα να πάμε για την Καπερναούμ, είναι στο αριστερό μας χέρι. Εχάπτεται του δρόμου, ολοφίσκος εκείνος. Εκεί είναι. Πριν φτάσουμε στο εκκλησάκι της Αγίας Μαγδαλινής, ποιο εδώ, το αριστερό μας χέρι, το επάνω μέρος, εκεί είναι το όρος αυτό των μακαρισμών. Και καθίσαντος αυτού, σχεδόν ο Χριστός μας ουδέποτε μιλούσε όρθιος, πάντοτε εκάθητο. Κατ' εξοχήν δε εκάθισε προκειμένου να μιλήσει αυτά τα περιστατικά τα οποία είναι γραμμένα εδώ. Προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, προσήλθον, διότι δεν λέγει ότι επήγαν οι μαθητέ και είναι αγκάστη να ομιλήσει ο Ιησούς. Εκάθισε ο Ιησούς και προσήλθον οι μάθητε. Δεν τους εξεβίασε. Επήγαν. Αυτό γίνεται πάντοτε, να το έχετε υπόψη σας. Εδώ παραδείγματι είναι ένα στέκι, όπως τα λέγαμε στην απλή γλώσσα της αγοράς. Έχει κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα και λέει δύο λόγια για αυτόν. Όποιος θέλει έρχεται.
Δεν βγήκα εγώ στην αγορά να σας φέρω. Δεν σας έστειλα στα ταξί στο σπίτι σας, ούτε χωροφύλακα στο σπίτι σας. Ήρθατε. Ξέρετε ότι εδώ γίνεται συζήτηση γύρω από θρησκευτικά θέματα. Και εσείς ή θελήσατε και ήρθατε. Τώρα θα ακούσετε. Πάλι, εάν θέλετε, κρατάτε κάτι από αυτό που ακούσετε. Δεν θέλετε, το απορρίπτετε και φεύγετε και δεν ξαναγυρίζεστε. Ή ξαναέρχεστε και πάλι δεν κρατάτε. Ή τα κρατάτε όλα. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι δεν έβγαλε καμιά διαταγή οι μαθητέ πάρημοι. Όχι. Προσήλθον οι μαθητέ αυτού. Μόνοι τους. Όλοι σου είδε. Ανοίξα στο στόμα αυτού. Εδίδασκε αυτούς λέγω. Και ανοίξα στο στόμα αυτού. Καλά. Πώς αλλιώς μπορούσε να τους συμβουλεύσει. Πώς αλλιώς. Γιατί μας το χαρακτηρίζει και λέει και ανοίξα στο στόμα. Χριστός εκείρεται και με κλειστό το στόμα. Ο άνθρωπος διδάσκει και με τη σιωπή του. Και μάλιστα στην εποχή μας χρειάζεται κατεξοχήν αυτό. Από λόγια έχουν χορτάσει όλοι. Θέλουνε ζωή, πράξη. Αυτό που λες το κάνεις εσύ. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί αντλεί ο άλλος να σταθεί ή να μην σταθεί, να σ' ακούσει, να πράξει ή να μην πράξει. Από εκεί θα δει αν είναι κατορθωτό πρώτα αυτό το οποίο του λες. Και ξέρετε, ο Χριστός μας ή το οποιήσας και διδάξας. Δεν είναι το αυτός που γέμιζε τον αέρα λόγια. Ήταν αυτός ο οποίος πρώτος αυτός έπρατε εκείνο που εκείρηται να πράξουν οι άλλοι. Και σε αυτό και μόνο διαφέρει από όλους τους λεγόμενους αρχηγούς θρησκειών. Όλοι εκήρυξαν να πράξουν οι άλλοι, όσον ο Χριστός έπραξε και έπειτα εκήρυξε. Αυτή είναι η διαφορά. Και ανοίξες λοιπόν το στόμα αυτού, εδίδασκε αυτούς λέγω. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Αυτό κάτι μάλιστα για τους σημερινούς διανοουμένους μας είναι αστείο. Διότι δεν μπορούν να εμβαθύνουν τι λέγει εδώ. Ας τον αυτόν πτωχό στο πνεύμα, δηλαδή είναι βλάξ. Δεν παίρνει στροφές στο κεφάλι του. Και το ακούν αυτό οι χριστιανοί σήμερα. Εάν δεν κλέψουν, αν δεν ατιμάσουν, αν δεν έχουν φίλο ή φιλενάδα, εάν δεν κάνουν κομπίνα, εάν, ας τον αυτόν πτωχό στο πνεύμα του αυτός. Είναι βλάξ αυτός. Αυτούς λένε ότι μακαρίζει ο Χριστός. Τους ανθρώπους δηλαδή που δεν παίρνουν πολλές τροφές τα μυαλά τους. Περί αυτών έχουν τη γνώμη ότι ομιλεί εδώ. Ότι αυτή είναι η πτωχή το πνεύμα. Όχι, δεν είναι αυτή. Πτωχός το πνεύμα για τον Χριστόν και μέσα στο μακαρισμό αυτών υπάρχουν είναι αυτός που το έχει 400, όμως θεληματικός, κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Εάν παραδείγματι μπορούσαμε να φέρουμε, που εγώ δεν το θέλω σαν επιχείρημα, αλλά χοντρικό επιχείρημα, το Σοκράτη ή το πτωχό στο πνεύμα. Γιατί? Διότι αν εγνώριζε για τον εαυτό του, δεν ξέρει τίποτα εν σχέση με εκείνα τα οποία ξέρει. Δεν είπε εν είδα ότου εν ουδεν είδα. Για να το πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν ξέρει τίποτα και δεν είναι τίποτα, εκείνα τα οποία γνωρίζει κατέχει εν σχέση με εκείνα τα οποία δεν γνωρίζει, πρέπει να είναι μεγάλος άνθρωπος. Να είναι ταπεινοφρονών. Εμείς δεν εξαρτούμε από εκεί. Εμείς εξαρτούμε δίθεν από την καλοσύνη μας, τη σωτηρία μας.
Όσον ο Χριστός δεν εξαρτά από αυτό, ο Χριστός βλέπει την καλοσύνη προς τον έξω, νοημοσύνη, παρηγοριά, τη συμπαράσταση προς τον άλλον. Πώς την κάνεις, ταπεινό το πνεύματι ή εγωιστικό το πνεύματι? Έχει μία ωραία γνώμη την οποία συνείδησα ο Θείος Χρυσόστομος σε αυτή την περίπτωση και λέγει κάπου το εξής: καν νηστεία, καν ευχήν, καν ελεημοσύνην, καν σοφροσύνην, καν αλωτιούν συναγάγης αγαθών, ταπεινοφροσύνης χωρίς, διαρρεί και απόκειται άπατα. Ό,τι θέλεις κάνε, λέει. Νηστεύεις, είσαι άνθρωπος προσευχής, είσαι άνθρωπος ελεημοσύνης, είσαι άνθρωπος παρθενίας, οτιδήποτε κάνει. Άμα λείπει η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα, τίποτα δεν κάνεις. Αυτό λοιπόν το ταπεινό φρόνημα το θέλει από κάθε άνθρωπο αυτό. Δεν είπε ο Δίνα και ο Δίνα να κάνει αυτό. Καταλάβατε. Δεν είπε έτσι. Ούγαρ είπε, λέει, ο Δίνα και ο Δίνα να κάνετε αυτό. Όχι. Όλοι. Πλούσιοι, φτωχοί, αξιωματούχοι, επιστήμονες, οι πάντες. Αδιαφόρος αν είστε κορυφές και δακτυλοδεικτούμενοι εις τον κόσμο. Έχετε ταπεινό φρόνημα και μην νομίζετε τίποτα ίδιο δικό σας. Αλλά είσαι ο σοφότερος άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μηχανικός και έχει πολλά κατσαβίδια. Και αν σου το στρίψει λιγάκι το μυαλό, θα πάρεις ένα καλάμι και θα πάει να χτυπάς τα χιλιδόνια στο σύρμα. Σι που είσαι σοφός, ο μεγάλος, ο ευεργέτης, ο ευεργέτης, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Ό,τι έχεις, ό,τι είσαι, ό,τι δύνασαι, ό,τι κατορθώνεις, να το εξαρτάς μέσα σου από το Χριστό, από τον αρχηγό της σοφία. Μην πείσει τίποτα δικό σου. Τότε είσαι πτωχός το πνεύματι και είσαι μακάριος και πράγματι θα μείνεις. Δεν θα πεθάνεις και θα ταφείς, θα περάσεις επάνω. Που είπε, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι ο Δίνα και ο Δίνα, αλλά οι ταύτα ποιούντες μακάρι οι πάντες, ώστε καν δούλος ή καν πτωχός, καν πένι, καν ξένο, καν επιστήμον, καν ιδιώτης, ουδέν εστί το κολλίον σε έσεστε μακάριον, αν την αρετήν ταύτην ζηλώσεις, να είσαι ταπεινός στο πνεύμα, πτωχός στο πνεύμα. Αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Κατέβαινα σήμερα με το τρόλι και μπροστά μου καθόταν ένας κύριος και μια άλλη κυρία έτεινε το χέρι να τον συγχαρεί για κάποια επιτυχία της κόρης. Δεν ξέρω, κάποιο δίπλωμα ίσως πήρε. Δεν το είχα βάλει στο νου μου να προσέξω, ούτε μου πέφτε λόγο σε μένα. Αν βλέπετε πως αισθανότανε ο άνθρωπος αυτός και πως εξεδήλωσε τον εαυτόν του προς αυτή για την επιτυχία αυτή και λοιπά, ότι είναι, ότι άκουσε πράγματα, θάματα, εγώ έβαλα το κεφάλι μου κάτω και λέω, Θεέ μου, μην αφήσεις και το γράψω διάβολος αυτό τώρα. Και εντούτοις δεν πιστεύουμε ότι ό,τι έχουμε είναι δικό του και εμείς αφ' εαυτού μας δεν έχουμε τίποτα, αλλά μας το ενεπιστεύει και δεν φοβούμεθα κάτω από αυτό, Θεέ μου, γιατί το ενεπιστεύει σε μένα αυτό, για να κολλαστώ, σε παρακαλώ, ή πάρτο μου ή δώσε μου τη δύναμη να κρατηθώ, διότι υπάρχει εκδοχή να πέσω εν το εγωισμό μου. Και βάζει ως αφετηρία αυτή την αρέτη: ο άνθρωπος να είναι πάντοτε μετριάζον. Ο Παύλος βέβαια το γράφει ωραία, θα το έχετε διαβάσει στους Κορινθίους στο 4ο. Τι είναι, λέει, άνθρωπε, ο ουκέλαβες, πες μου, τι έφερες από τη μάνα σου,
Τι έφερες εσύ ο ίδιος? Τι? Γνώση? Εξυπνάδα? Δύναμη? Ομορφιά? Τι έφερες? Τίποτα. Όλα σου χαρίστησα. Όλα σου εδότησα. Όλα τα έλεγε. Τι καυχάσαι λοιπόν ως μη λαβών, ότι είναι δικά σου? Αν λοιπόν υπάρξει τέτοια σκέψη, είναι τόσο μεγάλο δηλητήριο που οτιδήποτε καλό να κάνει στον κόσμο θα πάει χαμένο. Έβγαλε λέει παιδιά, έβγαλα παιδιά. Σι τα έβγαλες? Σι τα έβγαλες τα παιδιά? Δεν αποδίδεις τίποτα στο Θεό? Τη βοήθεια του Θεού στάθηκα κοντά μου. Με τη βοήθεια του Θεού με άκουσα. Τη βοήθεια του Θεού βρέθηκαν άνθρωποι δίπλα και τα φύλαξαν τα παιδιά μου. Τίποτα σε αυτόν? Όλα τα χειροκροτήματα σε σένα? Έβαλες εσύ το δικό σου, αλλά έβαλες την υποχρεωσή σου. Δεν έβαλες τίποτα παραπάνω. Είσαι ένα υποχρεωμένο. Γι' αυτό που είσαι υποχρεωμένο να κάνεις, περιμένεις αμοιβή? Πορτοκαλιά δεν είναι η αποστολή της να κάνει πορτοκάλια? Αν κάνει πορτοκάλια πρέπει να τη χειροκροτήσουμε? Άμα δεν κάνει θα τη βάλουμε στο καζάνι? Και αν πάντα λέει τα διατεταγμένα ποιήσετε, τι να λέμε Κύριε? Αχρίοι δούλιες μεν. Γιατί κάματε αυτό που είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε. Πρέπει να χειροκροτήσουμε τη μάνα η οποία δίνει γάλα στο παιδί της διότι μια άλλη δεν του δίδει για να μην χαλάσει τα κάλλη της? Δεν μπορούμε να τη χειροκροτήσουμε. Είναι η δουλειά της. Έχει υποχρέωση να δώσει από το αίμα της στο παιδί της. Γιατί να τη χειροκροτήσουμε? Διότι βρέθη κάποια άλλη άμυαλη και κάνει το αντίθετο? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Χειροκροτήσουμε έναν που νηστεύει διότι ο άλλος δεν νηστεύει, ή στο σπίτι ή στη γειτονιά? Τι βγαίνει υποχρεωμένο να νηστεύει? Έχει χειροκροτήματα. Μπράβο εσύ. Μπράβο, 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 μπράβο. Τι μπράβο? Ένα πράγμα που είναι υποχρεωμένο να κάνει, μου πεις μπράβο, και εγώ να περιμένω να τα ακούσω το μπράβο? Ή θα κάνω μια ελεημοσύνη, ή θα βοηθήσω ένα ίδρυμα, θα βοηθήσω κάπου, περιμένω να το δω στη στήλη των ευεργετών ή των δωρητών ή στην εφημερίδα? Αυτό δεν είναι φρόνημα ταπεινό? Δεν αναγνωρίζω τίποτα πάνω από τον εαυτό μου? Έχω τη γνώμη ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Πως ο άνθρωπος θα έπρεπε να αντρέπεται μπροστά σε τόσα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός? Τίποτα δεν έχει δικό του. Πάρετε ποια η διαγωγή μας έναντι των ανωνύμων ανθρώπων που υπάρχουν στο περιβάλλον μας, που γίνονται αιτία να μπορέσουμε να συντηρηθούμε εμείς εδώ στην πόλη. Πόσος ανώνυμος κόσμος υπάρχει που σκάπτει, οργώνει, σπέρνει, ποτίζει, βοτανίζει, αλωνίζει, θερίζει, κουβαλάει, πλάθει, ζυμώνει, φτιάχνει για να φάμε εμείς ένα παξιμάδι? Είπες ποτέ ευχαριστώ στο Θεό που μου έχεις βάλει τόσο κόσμο γύρω μου για να φάω αυτό το παξιμάδι που μου πω ο γιατρός πρέπει να τρώω φρυγανιά? Τρως φρυγανιά, ε? Παρασπείρεις και να θερίσεις και να οργώσεις και να κάνεις όλα τα άλλα να φας. Εγώ δεν πάω. Το σκέφτηκε ποτέ ο άνθρωπος αυτό? Βλέπει όλους κουνούπια. Η βλάχη. Η βλάχη. Μπορεί να ζεις χωρίς το βλάχο? Αλλά όταν βρίζεις το βλάχο και τον βάζεις εσύ ο πολιτισμένος υποδιέστερο, βρίζεις τον ευεργέτη σου και είσαι άμυαλος, και αν σε παρεξηγήσει ο Θεός θα βρωμίσουν τα κνώτα σου και θα σε κυδέψουν με καροτσάκι φουσκωμένων όπως κυδέψαμε στην κατοχή. Δεν θα έχει νεκροφορά, θα έχει καροτσάκι φουσκωμένος θα πάμε. Αλλά δεν έχουμε ταπεινό φρόνημα. Εάν εξετάσετε να δείτε τι είναι εκείνο που ο Θεός κατεξοχήν ζητάει από τον άνθρωπο, θα πρέπει να πάτε στο 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Εκεί στο στίχο 2 θα βρείτε το εξής. Κάνει μια συζήτηση με τον εαυτόν του ο Θεός και λέει: «Επί τι να επιβλέψω, ποιον να προσέξω», λέει, «από τους ανθρώπους?
Και δίδει απάντηση ο ίδιος στον εαυτό του. Αλ ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Επί αυτών θα επιβλέψει. Πώς θα επιβλέψει λοιπόν επί μου ή εφημών, πώς θα επιβλέψει εφημών. Μόνο λέει θα επιβλέψει στον ταπεινόν, στον ήσυχο, στον πράον, τόσο που τα εξαρτά όλα από το Θεό και τον τρέμοντα τους λόγους μου. Αλλά δεν είναι όπως λένε οι άνθρωποι. Η εκπροαιρέσεως, αυτοί που θεληματικά η ταπείνωσαν, ή το επαραδείγματι η γυναίκα του λέοντος του σοφού, η βασίλισσα ή Θεοφανό, βασίλισσα. Ως εκθέσεως έχει μια προσωπικότητα. Έχει ένα βεληνεκές, έχει ένα εκτόπισμα, είναι βασίλισσα εν πάση περιπτώσει. Όμως κοιμότανε κάτω. Το κρεβάτι της ποτέ δεν το σήκωσε καμιά καμαριέρα. Όπως εστρώνεται το βράδυ, έτσι σηκωνόταν το πρωί. Και είναι Αγία σήμερα. Δεν επήραν αέρα τα μαλλιά, τα μυαλά της. Είχε και μαλλιά και μυαλά. Πράγμα το οποίο δεν έχουμε εμείς σήμερα οι περισσότεροι. Και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και είναι η Αγία Θεοφανώς σήμερα. Και ορτάζει την 16η Δεκεμβρίου. Εμείς έχουμε ταπεινό τέτοιο φρόνημα. Ο Εφραίμος Σύρος άφησε στη Διαθήκη του ότι δεν πρέπει καταράτε αυτούς που θα του θάψουν το σώμα. Θα το δώστε λέει στα σκυλιά λέει τέτοιο που είναι. Εμείς αφήνουμε εντολή και τι παντόφλες θα μας βάλουνε. Και ποιος δεσπότης και λοιπά. Και μία μου έγραφε, έχω αφήσει εντολή λέει όταν πεθάνω θα έρθεις να μιλήσεις λέει το θάνατό μου. Και θα κλάψω, θα ραγίσουν μου λέει και τα λιθάρια. Αυτά είναι. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα αυτά. Και τούτη. Είναι αλήθεια. Και μου το έχει γράψει δυο φορές. Και δεν πέθανε ακόμη. Ζει. Αν πεθάνει τουλάχιστον να πούμε. Μπορώ να πάω γιατί είναι και έξω στην επαρχία. Είναι κάτω στον πύργο. Καταλάβατε. Μυαλά και μυαλά. Μυαλά και μυαλά. Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σας πως σκέπτεστε έναντι αυτού του μακαρισμού. Μακάρι λέει θα είναι η πτωχή το πνεύματι. Έτσι. Ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Περί βασιλείας πρόκειται. Δεν μιλάει τώρα εδώ για ριζοκαλλιέργεια ούτε για παπακοκαλλιέργεια. Βασιλεία ουρανών. Δηλαδή δεν θα περάσουν μέσα άνθρωποι που πίστευαν ότι κάτι είναι. Δεν θα περάσουν μέσα. Δεν αντέχουν πρώτα πρώτα στο κλίμα του ουρανού τέτοιοι άνθρωποι. Πρέπει να ντρέπεται ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε κλείσει τα μάτια σας και έχετε δει την κηδεία σας. Κλείσε τα μάτια σας και δέστε την κηδεία σας. Εκεί που στριμώχνετε στην πόρτα που μιξοκλαίνε πίσω και λοιπά που σας βγάζουν. Εκεί πάνε το κουφάρι σας όμως. Πάνε το λιψανό σας. Σας έχει πάρει ένας άλλος ή μαύρος ή άσπρος. Εγώ εύχομαι να είναι άσπρος. Και να σας πηγαίνει στον Κύριο να προσκυνήσετε. Πείτε μου πώς θα πηγαίνετε. Τι, πώς θα πάτε όρθιοι. Θα έχετε την τόλμη να τον δείτε κατάματα, έστω κι αν είστε άγιοι. Βέβαιοι όντες ότι 100% επιτύχατε. Σας ερωτώ, έχετε την τόλμη, τη δύναμη να σηκώσετε το πρόσωπό σας ή να σας υποδέχονται οι άγγελοι κλπ. Να σε πάνε προς τον Κύριό μας μέσα κάπου που σου αξίζει. Εργάστης, κοπίασες, έδωσες το ψωμί σου, έδωσες την αγάπη σου, θυσιάστης προς άλλους, για την οικογένειά σου, για τον συνανθρωπό σου. Και σου αξίζει κάποια θέση σε σένα κοντά στο Θεό. Πες μου,
έχεις τη δύναμη να σηκώσεις το κεφάλι σου. Άμα έχεις τη δύναμη από εδώ να σηκώσεις το κεφάλι σου, να γνωρίζεις ότι δεν πρόκειται να πας εκεί. Σου το λέω εγώ, ο αμαρτωλός ο Παναγόπου. Και εδώ, αν λένε πράγματα υπέρ σου, το κεφάλι σου να το έχεις κάτω. Θεέ μου, φύλαξέ με. Τι λένε αυτοί τώρα? Θεέ μου, σε βλαστημούνε τώρα αυτοί. Διότι όταν έφιασε τον άλλον, λέει, τον καταράσε, λέει η Σοφία Σολομώντος. Λέει στις παροιμίες το λέει ο Σολομών. Και εμείς το ζητούμε. Ακούς να μην μας πάρουν, ακούς συγχαρτήρια να μας δώσουν, ακούς ένα τηλεγράφημα να μας ρίξουν, τίποτα. Δεν είμαστε χριστιανοί ακόμη, αγαπητοί μου. Ταπεινωθείτε. Δεν είμαι σαν χριστιανοί. Εάν δεν ταπεινωθούμε, δεν πρόκειται να ειδούμε Θεού πρόσωπο. Εάν θέλουμε να είμεθα μακαριστοί, όπως λέγει εδώ, θα πρέπει να είμεθα αυτοί οι ταπεινοί, στο φρόνημα ταπεινοί. Όχι σαν μια γυναίκα στον Άγιο Ανδρέα κάτω Πατησίων. Μου λέει, εγώ είμαι ταπεινή. Πώς λέω, το καταλάβεις? Να, έχω κάλτσες καλές και φορώ τις τρύπιες. Έχω τούτο και βάζω το άλλο. Λέω, είσαι παντρεμένη? Λέει, παντρεμένη. Φόρεσε τα καινούργια για να χάσει τον άντρα σου. Όμως ορισμένοι, για να είναι ταπεινός κανείς, πρέπει, αρκείται να μην βάλει σαν τους Βερσαλιέρους φτερά. Βέβαια και αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος δεν σέγεται καλά, εσωτερικός. Αλλά δεν είναι αυτό. Το αν βάλει ένα ρούχο απάνω του να σκεπάσει το κορμί του και έχει κάποια αξιοπρέπεια, καθαρός κλπ. Το δεν είναι εγωισμός. Είναι κάτι που επιβάλλεται μάλιστα μεταξύ ανθρώπων. Το να έχει ένα ιδιαίτερο κουστούμι να πάει σε κάποια χαρά κάποιου άλλου, σε ένα γάμο, σε ένα θάνατο, σε ένα αραβόνα, σε μια εορτή. Είναι άνθρωπος, είναι κοινωνικός ο άνθρωπος. Είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού και το κοινωνικό είναι μέσα στην εικόνα. Αυτή, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Το μέσα, το φρόνημα είναι εκείνο το οποίο βρωμάει στο Θεό. Να μην έχει ο άνθρωπος δηλαδή εγωισμό δικό του, μέσα εσωτερικό φρόνημα να μην έχει, εωσφορικό. Αυτό είναι που τον κάνει τον Θεό να μην επιβλέπει επί των άνθρωπων αυτών. Ας κοιτάξει ο καθένας πως σκέπτεται επάνω στα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός, εκεί που τον έχει τοποθετήσει, στην ενέργεια του να σου δώσει ένα σύντροφο να μπορεί να συνονοηθείς. Σε βάλει μέσα σε ένα περιβάλλον που να νιώθεις ότι είσαι μέσα σε θερμοκήπιο. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο περιβάλλον τους τέτοιους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς. Είναι άλλοι πάλι οι οποίοι περιβάλλονται από ανθρώπους οι οποίοι δικιά τους δεν είχαν καμία αξία. Όμως ο Θεός τους εχαρίτωσε, τους έδωσε έγκλη. Και εφαρμόζεται εκείνο το οποίο λέγει ο προφήτης, περισσότερα τα τέκνα της ερήμου μάλλον παρά τις εχούσεις στον άντρα. Να βλέπεις έναν πατέρα με 10 παιδιά και να μην υπάρχει παιδί να τον περιθάλψει τα γεροντάματά του και να τον πετάνε σε ένα αυτοευγυρίας εκεί πέρα. Και να βλέπεις κάποιον χωρίς κανένα παιδί και να είναι 10, 20, 30 άνθρωποι κρεμασμένοι, θηλυκοί και αρσενικοί στο κρεβάτι του να τον βοηθήσουν. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά. Τα είναι περιστατικά τα οποία απορρέουν από την ταπείνωση, από το φρόνημα το ταπεινό. Δεν αφήνει άνθρωπον ο Θεός ο οποίος είναι ταπεινός, γιατί του μοιάζει. Εταπείνωσε αυτόν, δούλου μορφή λαβών. Για διαβάσει προς Φιλιππισίους στο δεύτερο. Τι ανάγκη έχει ο Θεός να έρθει στον κόσμο? Να πάρει τη θέση τη δικιά μας, να γίνει βασιλεύς, να το χειροκροτήσουν οι άνθρωποι? Να ανέβει σε κέλυτας? Γιατί ήρθε στον κόσμο? Εταπείνωσε αυτόν. Κατέβηκε κάτω. Και διότι εταπείνωσε αυτόν, μάλιστα μέχρι θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και υπερύψωσε αυτόν και του έδωσε το όνομα, το υπερπάν όνομα, να κάμψει επίγεια, επουράνια, τα πάντα να κάμψουν στο πόδι. Έτσι είναι. Θυμόσαστε πόσο εταπεινώθηκε, εξευτελίστη, να πειράζεται να πηγαίνει ο Σατανάς και να του λέει είπε να γίνουν ηλίθιοι άρτη. Ποιος είσαι εσύ, κύριε Σατανά, που τα λες αυτά τα πράγματα?
και ντούτσε δέχτη πειρασμό. Αν τον εβάζει στο πτερίγιο και του λέει βάλε κάτω και θα γίνει αυτό. Και έπειτα να έχει την ανέδεια να του λέει προσκύνησέ με και θα στα δώσω πάντα τα αυτά αν πεσόν προσκυνήσει με. Ε? Δεν έκαμε τίποτα όμως. Και τότε τι έγινε. Άγγελοι διοικών αυτών εκ των υστέρων. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί θεληματικά, ό,τι και αν του συμβαίνει, καλό κι αν έχει, κακό κι αν έχει. Και καλό αν έχει, Θεέ μου, εσύ. Φύλαξέ με. Δικά σου είναι. Δώσ' μου να είμαι άξιος να μην βλασιμηθεί το όνομά σου. Με αυτό το κομμάτι το ψωμί που μου δίνεις. Με αυτό το κεραμίδι που με έχεις μέσα. Με αυτό το μέσο που με έχεις και κυκλοφορώ. Συ. Ή και αν τύχει κάτι το αντίθετο, είμαι άξιος, Κύριε. Όχι αυτά που μου συμβαίνουν και άλλα. Και δεν θέλω να τον πάρεις στο σταυρό. Δεν θέλω να μου πάρεις τον πειρασμό. Μόνον δώσε μου δύναμη να μπορέσω να τον σκώσω. Αυτό να κάνεις. Όταν ο Θεός δει τέτοιους ανθρώπους, ξανακατεβαίνει τη γη και ξαναγίνεται άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε. Έχουμε εγωισμό. Σε κυβερνήσω. Σε κουμαντάρω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Σε ξεφτελίσει ο Θεός. Και αν για μια στιγμή με σουρανίσεις, θα πάθεις τέτοιο κατεδάφισμα που δεν θα χαθεί και το όνομά σου. Θα χαθούν τα πάντα. Όπως έχουν πάθει όλοι αυτοί οι οποίοι ενήργησαν χωρίς τον Χριστό στον κόσμο τούτον, είτε ως άτομα είτε ως επικεφαλής άλλων κινήσεων, πραγμάτων κλπ. Θα ήθελα ακόμη να σας μεταφέρω μερικές γνώμες αυτές, όπως τα λένε οι Άγιοι, όχι δική μου γνώμη. Γιατί πολλοί σου λέει εγώ είμαι φτωχός, θα πάω σαν τον Λάζαρο. Ξέρετε πόσοι φτωχοί είναι στην κόλαση και ξέρετε πόσοι πλούσιοι είναι στον παράδεισο. Πολύ ξαρτάται αν έκανες καλή χρήση τη φτωχία σου και αν έκανες καλή χρήση του πλούτου σου. Δεν δυσκολεύει οι θέσεις. Το φρόνημα δυσκολεύει. Ούτε ευκολύνει οι θέσεις. Το φρόνημα ευκολύνει. Αν ο πτωχός ο Λάζαρος επήγε στον παράδεισο, στους κόλπους του Αβραάμ, επήγε διότι ουδέποτε πίστεψε ότι είναι άξιος καλυτέρας τύχης. Δεν κατηράστη ποτέ αυτόν που από πάνω έτρωγε επιδεικτικά και η μυρουδιά ασφαλώς των φαγητών επήγαινε κάτω. Που περνούσε τόσο επιδεικτικά μπροστά του και τόσο σκληρά μπροστά του. Και με αυτά τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν όπλα για τους ανθρώπους, με αυτά κατέκτησε τους κόλπους του Αβραάμ. Προσέξτε το αυτό που σου λέω. Ο Θήσιος Χρυσόστομος λέγει «Ουχ, η πτωχία του πνεύματος μακαρίζεται, ο βλάκης, ο κουτός». Δεν ξέρει αυτό, θα πάει στον παράδεισο. Τέτοια είναι εκεί επάνω. Όχι. Αλ η συνέστηση και η επίγνωση της πτωχίας τάχης. Τότε το καταλαβαίνει ότι είμαι γυμνός και τετραχυλισμένος. Τι είμαι εγώ. Και αν σήμερα ξέρω ένα και ένα ότι κάνει δύο που δεν το ξέρει ο άλλος, δεν το ξέρω διότι το ξέρω εγώ, το φτιάξα εγώ. Διότι μου το γνώρισε εκείνος, μου επέτρεψε εκείνος. Διότι αν δεν βάλει εκείνος, κανένας δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Βάλε οποιαδήποτε κατάσταση θέλεις. Φτιάξε ό,τι θέλεις, αυτόματα μέσα στο σπίτι. Μια δεκάρα, μια που λέγεται ασφάλεια στο ρολόι, εκάηκε, όλα αυτά μένουν και τα κοιτάζεις. Υπάρχουν σπίτια που με ένα κουμπί κινούνται. Θερμαίνουν, αερίζουν, ανεβάζουν, ψήνουν, τι δεν κάνουν. Όμως, παρότι τόσες χιλιάδες καταναλώθησαν, δεν έχει παροχή, λέει ακόμη. Η κολόνα, λέει, είναι μακριά. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ποιος θα αξιοποιεί όλα αυτά? Το ρεύμα. Αυτός είναι λοιπόν που δίνει τη λάμψη, που δίνει τη χάρη, που εξυπηρετεί, που ευεργετεί. Αυτός είναι. Γι' αυτό λέει, ούχ η πτωχία του πνεύματος κάποιος βλάκς μακαρίζεται. Αλλά αυτός που έχει συνέστηση και επίγνωση της πτωχίας του, ότι χωρίς αυτό δεν είναι τίποτα καθόλου. Χωρίς αυτό. Η ταπεινή συνεχίζει και λέγει, ενώπιον του Θεού
μεγάλη εστί. Και σε άλλο μέρος δεν έχει έτσι, το έχει αλλιώς. Η ταπεινή ενώπιον του μεγάλου Θεού. Ταπεινή δηλαδή, όλοι θα βρεθούν ενώπιον του μεγάλου Θεού. Όπως και οι εγωιστές θα βρεθούν ενώπιον του μεγάλου διαβόλου. Αυτή είναι το αντίκρισμα. Να σας μεταφέρω ακόμη μερικό άρωμα πατερικό. Όσιος Νείλος ο ασκητής έχει μέσα σε λίγα λόγια μια συνταγή απαραίτητον για κάθε άνθρωπο. Μακάριος ο βίων έχων υψηλών ταπεινών δε φρόνη. Μακάριος λέει αυτός που έχει βίο ψηλό αλλά ταπεινό φρόνημα. Όχι εγώ, σύ Κύριε Διέ μου, κάνει θαύματα στον κόσμο, αλλά είδατε η Εκκλησία πώς έχει για τους Αγίους βάλει. Εμείς προσκυνούμε φερυπίν τον Άγιο Νεκτάριο και ζητούμε το θαύμα του. Και παίρνει το θαύμα, μας κάνει το θαύμα του Άγιος. Και τρέχουμε να του πάμε τη λαμπάδα μας, το, ξέρω εγώ, το λάδι μας, το αυτό. Και την ευχαριστία μας. Και εν τούτης αυτός δεν παίρνει τίποτα. Η δόξα, η τιμή, η προσύνηση πάει στον Κύριο. Διότι αυτός αφ' αυτού του δεν έκαμε τίποτα. Πέρα από το να παρακάλεσε. Αν ο Κύριος όμως δεν έκανε, δεν γινόταν τίποτα. Γι' αυτό λέμε δόξα το σε δοξάσατε, δόξα το σε στεφανώσατε, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσινε άματι. Καλά εδώ για τον Άγιο, τίποτα για τον Άγιο. Από πάνω. Αυτός είναι. Ο μεγάλος. Εκεί πρέπει να είναι του ανθρώπου ο νους πάντων. Από αυτόν εξαρτώμεθα και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο. Γι' αυτό λέει μακάριος ο βίων έχων υψηλών ταπεινών δε φρόνη. Ο δε μακάριος ο Αιγύπτιος λέγει ο ταπεινός ουδέποτε πίπτει. Πώς γίνεται αυτό να μην πέσει? Πόθεν γάρπες συνέχει υποκάτω πάντων όν. Το πιάνετε? Γιατί λέγεται τάπης ο τάπης? Από την ταπείνωση. Διότι πατιέται κάτω εκεί και δεν μιλάει. Και από εκεί βγαίνει. Μας πατήσουν εμάς, φαινομενικά λέμε ότι είμαι θα ταπεινή. Όταν όμως μας πατήσουν στον κάλο του εγωισμού ή του συμφέροντος, και βγαίνει ένα θηρίο από μέσα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ο λοιπά και τα τα τα. Μανιάτες λένε δώσ' του κρασί να μάθεις την αλήθεια. Είναι δικό τους αυτό εκεί πέρα. Εδώ είναι πάτα τον στο εγώ και στο συμφέρον να δεις ποιος είναι. Γι' αυτό χαρτοπαίχτε επίσης λέγουν ότι μόνο στο χαρτί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Το συμφέρον εκεί. Παίξε με έναν άνθρωπο που τον έχει διάγειο. Δεν παίξει πολλά πράγματα. Μια λεμονάδα. Και αν τον δεις πως θα αγριέψει και πως θα γυρίσουν τα μαλλιά του επάνω και λοιπά για να δίφραγε. Καταλάβατε. Φύγεται εγώ και συμφέρον. Ορισμός. Ταπεινού το κου το πνεύμα. Η ταπείνωσης εστί. Το λογίσαστε εαυτόν αμαρτωλόν είναι. Να πιστεύεις και όταν δεν είσαι αμαρτωλός ότι είσαι αμαρτωλός. Αυτό είναι. Και μηδέν καλόν ποιήν ενώπιον του Θεού. Διότι ό,τι έχεις κάνει δεν αντέχει να περάσει από τη μεζούρα και από τη ζυγαριά του Θεού. Το δε έργον της ταπεινώσεως εστίν η σιωπή και το μετρήν εαυτόν εν και το μη μετρήν εαυτόν εν την. Ο άνθρωπος που δεν τοποθετεί τον εαυτόν του δίπλα σε κάποιον κακόν για να βγάνει τον εαυτόν του καλόν, αλλά τοποθετεί τον εαυτόν του μπροστά στον καλόν και μάλιστα μπροστά στον Θεό να βγάλει τον εαυτόν του κακόν, αυτός είναι. Ο άλλος δεν είναι, εντάξει. Ο Άγιος Αρσένιος, 90 τόσο ετών άνθρωπος, με
νεκρανάσταση στον ενεργητικό του, προσήφιε το και έλεγε: «Κύριε, πρόσθες ημίν χρόνων να βάλω αρχή μετανοίας». Ποιος? Αυτός που είχε 70 χρόνια στην άσκηση. Αυτός που έβανε το διάβολο στο μπουκάλι, αυτός που έκανε κρανάσταση, έλεγε: «Πρόσθεν να βάλω αρχή μετανοίας». Διότι μετάνοια δεν είναι μια φορά, μετάνοια είναι σε κάθε πτώση. Και πέφτουμε με το λόγο, και πέφτουμε με το μάτι, και πέφτουμε με το χέρι, και πέφτουμε με το αυτί, και πέφτουμε με τη σάρκα, και πέφτουμε με τα πάντα. Είδατε μια προσευχή συνοπτική που έχει βάλει καταφτάσει η Εκκλησία μέσα του Οσίου Εφραίμ? «Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας και αργολογίας, μη μιλώ». Ποιος από εμάς το πρόσεξε αυτές τις ημέρες? Ποιος εσκέπασε αυτό το διαβολοκούτι με μαύρο πανί? Ποιος τη σκέπασε την τηλεόραση αυτές τις ημέρες? Η Εκκλησία φόρεσε μαύρα. Πήγα στην Εκκλησία, έχει μαύρα. Παπάδες φορούν μελανά. Τι το έχεις ξεσκέπαστο εκεί και κάθεσαι? Πού είναι? Πού πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός? Πού πιστεύεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα και τα πάθη θα ξαναγίνουν για σένα και για μένα? Πού μετάνοια, πού επιστροφή, πού ταπείνωση? Με τον τρόπο μας εμείς θα πάμε καβαλάριδες μέσα. Δεν πάμε καβαλάριδες. Υπήρχε μια ωραία εικόνα η οποία παρουσίαζε έναν ο οποίος καβάλασε ένα άλογο με μια κλίτσα ανοιχτή, πήγαινε να μπει σε μια εκκλησία. Και έλεγε ο άλλος: «Τι παράδοξοι άνθρωποι είναι αυτοί, μπορεί να μπει έτσι?» Και εντούτοις πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Παράδειγμα ήταν αυτό. Πολλοί τέτοιοι υπάρχουν που δυσκολεύουν οι ίδιοι τον εαυτόν τους να εισέλθουν. Και οι παλιές εκκλησίες, παρότι ήσανται μέσα σε μεγαλοπρέπεια και σε μέγεθος τεράστιες, δεν μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος, οι πόρτες τους ήταν σαν να πρόκειτο να μπουν ενάνοι μέσα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Βηθλεέμ να δείτε. Βηθλεέμ, ένα μέτρο πόρτα. Πρέπει να καμπουριάζεις να μπεις μέσα. Όταν μπαίνεις μέσα δε. Γιατί? Εδώ σπάτε λιγάκι παραπάνω. Για να εισέλθεις εδώ πρέπει να ταπεινωθείς. Εάν δεν ταπεινωθείς και θεωρείς τον εαυτό σου ότι κάποιος είσαι, για εδώ μέσα δεν κάνει. Θα ταπεινωθείς. Αυτό μου συνέβη κάποτε στην Πορταριά που ήμουν ένα καλοκαίρι προπολών ετών. Ήταν ο Νεκτάριος μικρό παιδάκι. Και τον είχα πάρα από το χέρι και είχαμε βγει εκεί σε μια πλατεία. Εκεί λοιπόν είχε ένα πλάτανο μεγάλο και είχε μια εκκλησούλα της Παναγίας μας. 3 μέτρα με 3. Μέσα με βυζαντινές εικόνες ωραίες. Και να σου σταματούνε τρεις, μια γυναίκα και δύο κύριοι. Μορφωμένοι άνθρωποι φαινόσανται και ίσως και επιστήμονες δηλαδή. Και κατεβήκαν με το αυτοκίνητό τους και πάνε να μπουν. Και στάθηκε ο ένας λοιπόν και έλεγε: «Κοίταξε εδώ, κοίταξε», λέει, «αρχιτεκτονική», λέει, «εδώ πέρα», έλεγε ο ένας τον άλλον. Και το συζητούσε το πράγμα. Βρήκαν το σφάλμα της εκκλησίας, διότι η εκκλησία είχε 1 μέτρο πόρτα, σε ύψος. Πόσο το φώναξαν δυνατά, νόμισα ότι μου δόθηκε ευκαιρία να πω κι εγώ τη δικιά μου την κουταμάρα. Λέω: «Με συγχωρείτε, δεν θα έμπαινα στη συζήτησή σας, αλλά πόσο το είπετε έτσι δυνατά, είναι σαν να λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει, δεν φοβόσαστε κάποια άλλη απάντηση». Λέει: «Τι είναι, όχι, πείτε». Λέω: «Δεν είναι αυτός ο λόγος, δεν ξέρω, αρχιτεκτονική. Ήθελα να κοντοκόψω λίγο εγωισμό δικό μας», λέω. «Για να μπεις εδώ μέσα, πρέπει να είσαι ταπεινό, να κοντίνεις λίγο, να βγάλεις το κοντιλοφόρο». Κοιτάει λοιπόν ο ένας τον άλλον. Κοιτάει η κοπέλα, η κυρία αυτή. Δεν την είχαν προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια. Δηλαδή θέλει με όλους τους τρόπους να μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε. Ότι πρέπει να κοντίνουμε. Και εμείς μόλις θα έρθει στο σπίτι κάποιος, θα ανοίξει την καρδαρόπα. Έλα σου δείξω το νέο μου φιστάνι, έλα σου δείξω το νέο μου παπούτσα, έλα σου δείξω το αυτό, έλα σου δείξω. Έλα σου δείξω το σκύλο μου, έλα σου δείξω το καναρίνι μου, έλα σου δείξω τη γάτα της Αγκύρας, έλα εδώ να σου δείξω. Ρε, τι να μου δείξεις? Τι να μου δείξεις και τι να σου δείξω? Ταπεινώσου. Και φοβήσου μη στα πάρει ο Θεός.
Και τώρα Άγιος θα μου δείξει. Μου δείξει τη γύμνια σου τότε, θα μου δείξει, δεν είναι. Για σκεφτείτε το γενικά αυτό το θέμα, όπως θα τοποθετούν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι. Διότι δυστυχώς δεν το έχουμε πιάσει όσο πρέπει. Στη Σοφία Σιράχ, στο γάμα 19, λέγει το εξής. Όσον μέγας ή όσο και μεγάλος αν είσαι, μα σε θέση, μα σε γνώση, μα σε χρήμα, μα, όσο είσαι πάνω, το σούτο ταπείνου σε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάρη. Όσο είσαι στην κοινωνία, παραδείγματι, εσύ μέσα σου να βλέπεις ότι δεν είσαι τίποτα, το σούτο ταπείνου σε αυτόν και ευρύσεις, λέει, έναντι Κυρίου χάρη. Δε Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει, ο Κύριος ταπεινωθείς και γενόμενος άνθρωπος οδόν αρίστην άψε δρόμο, οδόν αρίστην υψώσεως έδειξεν ημίν ταπείνωσιν. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσει, το ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Χριστός, λέει, είναι εκείνος ο οποίος άφησε ένα δρόμο πραγματικών, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι, εάν θέλουν, να τον ζήσουν, να τον δεχτούν. Δεν ξέρω λοιπόν πώς, τι φρόνημα εσείς έχετε μεταξύ σας. Όμως είναι στα χέρια μας. Ο ταπεινών εαυτόν και ο υψών εαυτόν, δυο κλειδιά. Κράτησε τις ταπεινώσεις και πέταξε το. Δεν ξέρω αν θυμόστε μια φορά, σας είπα ένα παράδειγμα και θα ήθελα, λόγω ότι είναι επίκαιρο, να το πω και να γραφεί να τα ακούσουν κι άλλοι. Ένα είδος ταπεινού φρονήματος. Γιατί θα ήθελε ένας άνθρωπος ένα παράδειγμα. Λέγεται ότι μία γυναίκα φτωχιά, εκεί που επαιτούσε στα σπίτια για την οικογένειά της, γιατί ήταν χείρα και δεν είχε τρόπους, ήταν και άρρωστη, έφτασε και σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου και παραδόξως ήτανε το αφεντικό στο σπίτι. Δεν ήτανε καμία από τις υπηρεσίες ή άλλος και βρέθηκε αντιμέτωπος με το ίδιο το αφεντικό, τον πλούσιον αυτόν. Είπε λοιπόν τα δικά της. Παρακαλώ, είμαι ασθενής, είμαι χείρα, έχω τρία παιδιά μικρά κλπ. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να με βοηθήσετε κάτι, έψαξε όπως συνήθως εμείς τα θυλακιά μας, έψαξε τα θυλακιά του και δεν βρήκε τίποτα. Λέει, δεν κρατώ τίποτα. Σας ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Η καλοσύνη σας. Και γυρίζει να φύγει. Τι λέει, περίμενε. Πηγαίνει μέσα στο γραφείο του και της δίνει ένα τσεκ από το μπλοκ των επιταγών του. Ο πλειστής ήταν γνωστός, πλούσιος αυτός, σε όλες τις τράπεζες, σε όλο τον κόσμο. Σαν να σου υπογράφει ο Νάσης Φερρυπίνο Μακαρίτης. Δίνει λοιπόν ένα χαρτί και έτσι λέγει, σε όποια τράπεζα περάσεις να εισπράξεις αυτά. Αυτή δεν ήξερε γράμματα. Το πήρε το χαρτί, είπε μέσα της ότι με κοροϊδέψε τώρα, μου έδωσε ένα χαρτί. Αυτή ξέρει να πούμε από κάνα τάλιρο, από κάνα δεκάρικο, ξέρω εγώ, κάνα πεντάρι, τέτοια πράγματα. Από τσεκ και τέτοια πράγματα δεν ήξερε. Το πήρε το χαρτί, το έβαλε, αλλά πού να ξαναντήσει να πάει σε τράπεζα. Ντρεπόταν, φοβόταν. Πού να πάει σε τράπεζα, μην προσβληθεί, ξέρω εγώ τι. Πες περιπτώσει, έπειτα από καιρό ετόλμησε να το δείξει σε κάποια άλλη που δήθεν ήξερε εκείνη και είπε, αυτό είναι για τράπεζα, λέει, είναι για τράπεζα, το βλέπω επίσημο. Δεν πας, λέει, να ειδείς. Πράγματι λοιπόν πηγαίνει στην τράπεζα, πάει δειλά δειλά και ρωτάει πού θα πάει. Τι έδειξαν λοιπόν, ότι πρέπει να πάει στην ταμεία. Και πήγε εκεί στον ταμεία. Μόλις το έδειξε,
Αυτός γνώρισε την υπογραφή και ήξερε η φίλη. Πού το βρήκες, λέει αυτόν. Λέει, τι είναι θέλω να μου πεις. Λέει, χρήματα για σένα. Για μένα, λέει, χρήματα. Γράφει αυτού να πάρω χρήματα. Ναι. Δεν ξέρεις, λέει, τι γράφει εδώ. Λέει, όχι, δεν ξέρω γράμματα, λέει, και μου το έχει δώσει καιρό. Ναι, το βλέπω, λέει, από την ημερομηνία. Ξέρεις τι γράφει, λέει. Όχι, λέει, δεν ξέρω. 50 χρυσές λίρες, δεν. Δώστε μου, σε παρακαλώ, λέει εδώ. Γιατί, λέει. Δώστε μου, λέει, κάτι λάθος έχει κάνει ο άνθρωπος. Ρε, πάρε τα λεφτά που έχει κάνει λάθος αυτός. Που καριάρα προμάει τα χνότα από την πείνα και έχει κάνει λάθος αυτός. Δώστε μου εδώ, του λέει. Θα βάλω τις φωνές, δώστε μου εδώ. Τρελής, έτσι λέει. Τι στο πετάει αυτό, το παίρνει. Το παίρνει αυτή, πού να κοιμηθεί. Ψάχνει τώρα να βρει έναν τρόπο να φτάσει στο σπίτι, όσο μπορεί το γρηγορότερο. Πήγε στο σπίτι εν τέλει, χτυπάει και τον βρίσκει τον άνθρωπο. Και το βγάζει δειλά-δειλά. Ακόμη τι λέει, το έχει το χέρι σου αυτό. Λέει, λέει, ναι, λέει. Και τι λέει, πήγε στην τράπεζα. Λέει, πήγα. Και δεν στο ξαργύρωσαν. Όχι, λέει. Μου είπανε ότι κάτι λέει γράφει εδώ. Δεν έλεγε ότι γράφει για 50 χρυσές. Πού να το πιάσει το στόμα τις χρυσές λίρες 50. Κάτι γράφει. Τι γράφει, λέει, μην έκανα καλά. Για δώστε μου τον εδώ. Μήπως δεν είχε υπογράψει, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Εντάξει, λέει, είναι, γιατί δεν στο ξαργύρωσε. Λέει, αυτός, λέει, ήθελε να μου δώσει, λέει, αλλά εγώ, λέει, δεν τα πήρα. Τι δεν πήρες. Αυτά, λέει, για μένα, λέει. Δεν μπορεί, λέει, να είναι τόσα λεφτά, λέει, για μένα, λέει. Εγώ, λέει, δεν αξίζω, λέει, τόσα λεφτά, λέει. Και είπα ότι ασφαλώς κάματε λάθος. Μόλις τ' άκουσε αυτός, λέει, πράγματι έχω κάνει λάθος. Δώστε μου εδώ. Και το παίρνει και πηγαίνει μέσα και βάνει ένα μηδενικό μπροστά. Και το 50 το έκανε 500. Πήγαινε τώρα ό,τι σου δώσουν, γνώριζε ότι δεν έχω κάνει λάθος. Και το 50 έγινε 500. Που εμείς θα ξαφρίζαμε τα 50 και θα ξαναπερνάγαμε από εκεί. Και αν παραδεχόμεθα ότι είχε κάνει λάθος. Εγώ δεν του το είπα, αυτός το έγραψε, τι με ενδιαφέρει εμένα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ταπεινώσεως. Δεν τα αξίζω εγώ. Εγώ να πάρω 50 λίρες χρυσές. Ως έτσι, τόσο για τον εαυτό σου σκέπτεσαι. Πάρε λοιπόν 500. Αυτός είναι ο Θεός. Αν άνθρωπος ενεργεί έτσι σε συνάνθρωπο, ο Θεός σκεφτείται τι κάνει. Στέκουμε μέχρι εδώ. Γι' αυτό το μακαρισμό απόψε και θέλω να συνεχίσουμε εις τον άλλον.